Σύμφωνα με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκύπτει από ένα δημοσίευμα που διαβάσαμε και χθες στο πρώτο θέμα συγκεκριμένα. Λέει ότι η Ειρήνη είχε βρεθεί λίγες μέρες πριν το θάνατό της στο πάρκινγκ του νοσοκομείου ΚΑΤ και είχαν περάσει μια ολόκληρη νύχτα μαζί. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Η οικογένεια. Σας πω καταρχάς, η προανάκριση. Και συγκεκριμένα είναι... με τον γιατρό. Με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεόταν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η προανάκριση είναι μυστική και το θεωρώ αδιανόητο που έχουν διαρρεύσει όλα τα έγγραφα, όλες τις δικογραφίες και μάλιστα σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και όχι προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως που δεν έχει πάρει ακόμα η οικογένεια. Δεν έχει γνώση δηλαδή των εγγράφων της δικογραφίας ώστε να μπορεί να σχολιάζει. Είναι γεγονός βέβαια ότι υπήρχε μία διαδικασία ενεργειών από ό,τι αντιλαμβάνομαι της Θανούσας, της άτυχης Ειρήνης, προς την κατεύθυνση να βρει διέξοδο στην σχέση που είχε. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο το συγκεκριμένο άνθρωπο αργότερα, οι οποίες οι κλήσεις δεν απαντήθηκαν ποτέ. Είναι ερωτήματα σοβαρά. Την ημέρα που... Το Σάββατο, την ημέρα της εξαφάνισης. Την ημέρα που εκτιμάται ότι εξαφανίστηκε. Ακριβώς. Και ενδεχομένως έχασε και τη ζωή. Ακριβώς, της. Ακριβώς, το Σάββατο. Συγκεκριμένη ημέρα, των φώτων το Σάββατο. Των φώτων. Από την άρση απορρίτου... Προκύπτει αυτό. Δημοσίευμα του πρώτου θέματος αναφέρει ότι είχε πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο το γιατρό, ναι, ο οποίος δεν απάντησε δεν στα απάντησε τηλεφωνήματά ποτέ. Της. Δεν απάντησε ποτέ. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η 44χρονη Ειρήνη είχε επικοινωνήσει με τη γυναίκα του γιατρού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε λάβει γνώση εσείς, γιατί αυτά θα πρέπει να τα έχουν καταθέσει, είχε να είναι στοιχεία της δικογραφίας. Είχε επικοινωνήσει ποια μέρα? Λένε συγκεκριμένα ότι είχε κάνει πολλές κλήσεις την ημέρα... Μια μέρα πριν από την εξαφάνιση. Την Παρασκευή, Πέμπτη, δεν μπορούν να το ξεκαθαρίσουν. Ναι. Πριν την εξαφάνιση. Και επίσης ανέφερες και χθες ότι ο αδελφός της Ειρήνης, την ημέρα που εξαφανίστηκε η Ειρήνη, είχε καλέσει τον γιατρό και τον ρωτούσε αν γνωρίζει που βρίσκεται η Ειρήνη. Ακριβώς. Ο αδελφός της Ειρήνης, το Σάββατο απόγευμα, είχε πάρει τηλέφωνο τον γιατρό και ρώτησε αν γνωρίζει πού βρίσκεται η Ειρήνη. Γιατί αγωνιούσαν όλοι και προσπαθούσαν να μάθουν πού είναι. Η απάντηση ήταν ότι ήταν αρνητική απάντηση, ότι δεν ήταν μαζί. Σύμφωνα όμως, ο αδερφός, γνωρίζουμε καλά ότι ο αδερφός την Παρασκευή, μία μέρα από την εξαφάνιση, είχε λάβει ένα μήνυμα από την Ειρήνη, ένα mail, το οποίο έλεγε ότι επικοινώνησε με τη γυναίκα του γιατρού. Η Ειρήνη έγραφε στον αδελφό της. Στο μήνυμα, στον αδελφό της. Επικοινώνησα με τη γυναίκα του γιατρού. Ο γιατρός δεν έχει κανένα πρόβλημα που επικοινώνησα μαζί της. Ναι. Και συζητήσαμε πολλά προσωπικά πράγματα. Τι προσωπικά πράγματα, δεν το γνωρίζουμε. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Αυτά έγραφε η Ειρήνη στον αδελφό της. Στον αδελφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αν έχει κρατήσει ο αδελφός της το μήνυμα, είναι βέβαιο ότι το έχει προσκομίσει. Θα το έχει προσκομίσει. Ναι. Αλλά αυτά όλα δείχνουν στην ουσία μία μεγάλη, ας το πούμε, κινητικότητα εντός εισαγωγικών. Απολύτως. Σε μηνύματα, σε επικοινωνίες και σε επαφές, μέχρι να επέλθει το τέλος. Δεν ξέρουμε αν σε όλα αυτά κρύβεται το κλειδί του θανάτου της Ειρήνης. Με κάποιο τρόπο σίγουρα. Αν υπάρχει κάποια σχέση που αυτό που τα συνδέει, δεν γνωρίζουμε. Αλλά οφείλουμε να αναφέρουμε και αυτά ως στοιχεία, γιατί και αυτά ενδεχομένως να έχουν παίξει το ρόλο τους στο τραγικό τέλος της Ειρήνης. Σύμφωνα. Πάντως δείχνουν όλα αυτά που αναφέρατε και που δεν είναι ακόμα σε γνώση μας, ότι ήταν ένας άνθρωπος ενεργητικός, δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφήσει τη ζωή του έρμεο των συνθήκων και που προσπαθούσε να βρει λύσεις στα προβλήματα με έναν τρόπο ενεργητικό, ξαναλέω. Δηλαδή πήγε, μίλησε, έκανε, έφτιαξε και επίσης οπωσδήποτε και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η αστυνομική έρευνα και η έρευνα του κυρίου Εισαγγελέα που πράγματι μέχρι τώρα ο κύριος Πέτρος έχει δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια στην υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο?
είναι αδόκιμος ο τρόπος. Δηλαδή, θέλει κάποιος να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν θα διαλέξει να καεί, να παραμορφωθεί, να εισπνεύσει καπνό. Είναι πολύ δύσκολος τρόπος και για να πεθάνει κάποιος, αλλά και για το μετά. Δηλαδή, δεν μπορεί να μη σκέφτηκε τα παιδιά της ότι θα αντικρίσουν ένα παραμορφωμένο σώμα, το πτώμα της. Ότι επίσης είναι ένας πολύ επώδυνος θάνατος. Γιατί κάποιος, αν θέλει να τελειώσει τη ζωή του, να μην διαλέξει έναν ήσυχο τρόπο, ήρεμο. Να πάμε στον επώδυνο θάνατο, διότι χθες από τα όσα μας είπε ο κύριος Κούτσης από τις τοξικολογικές, θα μπορούσε και να μην είναι τελικά καθόλου επώδυνος ο θάνατος. Mm. Έτσι δεν είναι, κύριε Κούτση? Μάλιστα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την επίδραση του μονοξιδίου, που θεωρείται ασφυκτικός θάνατος, συμβαίνει σε καταστάσεις πυρκαγιάς, λόγω ατελής κάψης του άνθρακα, όπως είπα. Και όταν έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση, είναι η αιτία θανάτου, με απώλεια των αισθήσεων και πλέον το αναπόφευκτο. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε την αίσθηση του πόνου, το άλγος. Δεν έχουμε αίσθηση του πόνου, δηλαδή. Ακριβώς. Εάν η Ειρήνη ή κάποιος άλλος άνθρωπος έβαλε φωτιά μπροστά στο αυτοκίνητο και η Ειρήνη σέπνευσε τον καπνό, θα μπορούσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά, όπως μας είπατε χθες, από 30 δευτερόλεπτα είπατε μέχρι 2 λεπτά. Εξαρτάται τις συνθήκες. Χάσει... Εγώ σας είπα κάποια νούμερα γενικά. Να έχει χάσει τις αισθήσεις. Εδώ πρέπει να είμαι πολύ συγκεκριμένος, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τα στοιχεία, ούτε την αυτοψία, δεν ήμουν παρόν, ούτε το όχημα γνωρίζω, ούτε πού ήταν η φωτιά. Οπότε δεν μπορώ να είμαι αυστηρός στη κρίση μου όσον αφορά τον χρόνο. Από εκεί πέρα όμως, μου είπατε να υπάρχει φωτιά έξω από το αυτοκίνητο. Όχι, να το εξηγήσουμε. Μέσα. Ένα αυτοκίνητο, κλεισμένα όλα τα παράθυρα. Δηλαδή δεν έμπαινε οξυγόνο μέσα για να έχουμε εξάπλωση γρήγορη της φωτιάς. Κλεισμένα όλα τα παράθυρα, πετρέλαιο στις μπροστινές θέσεις του αυτοκινήτου, εστία φωτιάς που ξεκινάει από τη θέση του οδηγού. Σε κάθε περίπτωση έτσι όπως συγγνώμη μου το... λίγο. Ναι. Η Ειρήνη καθισμένη στο πίσω κάθισμα, όχι μπροστά. Δεν έχει καεί. Έχει πολύ ελαφρά εγκάβματα σε χέρια και πρόσωπο. Δεν είναι καμένη. Μάλιστα. Εστία φωτιά στο μπροστινό κάθισμα. Εκεί θα μπορούσε μέσω εισπνοής του μονοξιδίου του άνθρακα σε 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά που είπατε χθες να έχει χάσει τις αισθήσεις και να μην έχει συνέστηση του τι έγινε μετά. Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε. Από εκεί πέρα προκύπτουν πολλά ερωτήματα για αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν, γιατί να μην αντιδράσει. Κατά δεύτερον, γιατί να επιλέξει αυτόν τον τρόπο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και κατά τρίτον, θα έπρεπε να ήταν γνώστης ότι θα συμβεί αυτό, αν επιλέξει δηλαδή σαν τρόπο αυτοχειρίας, το συγκεκριμένο τη δηλητηρίαση του μονοξιδίου, που δεν είναι γνωστό στο περισσότερο κόσμο. Τώρα, αναφέρομαι σε πράγματα που πραγματικά τα ξέρουμε ειδικοί. Δηλαδή, γιατί να επιλέξει, γνωρίζοντας ότι θα εισπνεύσει το μονοξίδιο και σε μερικά λεπτά θα χάσει τις αισθήσεις, οπότε δεν θα υπάρχει άλγος. Ένας μέσος άνθρωπος θα θεωρούσε ότι ύστερα από λίγο θα γινόταν και ο ίδιος παρανάλωμα του πυρός. Ακριβώς. Και θα είχε ένα φρικτό επώδυνο θάνατο. Αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική. Αυτό θα συμπέραινε ένας άνθρωπος, ότι εκεί επέλεξε κανείς να καεί ζωντανός με ένα φρικτό επώδυνο θάνατο, το οποίο κανείς. Και το αίσθημα της επιλέγει. Να σας πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να είναι κανείς πάρα πολύ μελετημένος. Και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Να συγκεκριμένο θάνατο και να ξέρει ότι σε 2 λεπτά θα έχει. Όχι, να σας βοηθήσω και λίγο ακόμα. Δίνοντας σενάριο. Δεν μ' αρέσει να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν είναι η δουλειά μου να δίνω σενάρια. Ούτε να σχηματίζω έτσι εικόνες. Η δουλειά μου να είναι να παίρνω στοιχεία και να κάνω αυστηρές κρίσεις με βάση τα στοιχεία. Γι' αυτό σας λέω, όσο περισσότερα στοιχεία γνωρίζω σε μια υπόθεση, όπως όλοι οι επαγγελματίες ιατροδικάστες, τόσο καλύτερα θα κάνουμε δουλειά μας. Τώρα, αν θέλετε για σενάρια, πραγματικά. Ναι, βεβαίως. Όσοι είναι και η φαντασία μας, μπορούμε να λέμε πράγματα. Αλλά γενικά το κρίνω δύσκολο με βάση αυτά τα στοιχεία που γνωρίζω. Από την άλλη, θέλω να σας πω, κύριε Καλιάκη. Έχει και ασφαξία έτσι ένα στοιχείο επώδυνο. Δηλαδή, θα δείξεις, θα πνιγείς, ναι, θα ανοίξεις την πόρτα, το παράδειγμα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι και τόσο απλό να κάτσεις και να περιμένεις εισπνέοντας καπνό να πεθάνεις. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Δεν μπορούσα να την ανοίξει, γιατί καθόταν πίσω και είναι δίπορτο το αυτοκίνητο. Ήταν εγκλωβισμένη εκεί πίσω. Δεν μπορούσα με τη ζώνη ασφαλείας. Υπάρχει ίχνος πάνω στο ρούχο.
δεν είναι βέβαιη η θέση της όταν μπήκε η φωτιά και υπήρχε ο καπνός. Υπάρχουν ακόμα κάποιες πληροφορίες που πρέπει να διασταυρωθούν ότι υπήρχε η ζώνη ασφαλείας, η οποία έχει αφήσει ίχνος καθαρότητας, να το πω έτσι, στο ρούχο, ενώ το υπόλοιπο ρούχο έχει μαυρίσει. Δεν είμαστε σίγουροι, δηλαδή, πού ήταν όταν εισέπνευσε το καπνό και πώς μετακινήθηκε πίσω. Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Όπως και με την τοξικολογική υπάρχουν. Η ζώνη ασφαλείας, αυτό το στοιχείο δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας. Η ζώνη ασφαλείας φέρεται να έχει αφήσει ένα σημάδι στο ρούχο της και να υπάρχει πέριξ ο καπνός, ναι. Δηλαδή σαν να έπιασε φωτιά να φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Ναι, υπάρχει και τέτοια πληροφορία, αλλά πρέπει να δούμε τη δικογραφία για να είμαστε ειλικρινείς και να μπορούμε να μιλήσουμε επί των στοιχείων, όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο κύριος Κούτσης. Από την άλλη, κύριε Καλιακμα... Ναι. Α, ο κύριος Παναγιώτης Ζήκος, ξάδερφος της Ειρήνης, έχει επικοινωνήσει με την εκπομπή και θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Κούτση, στον ιατροδικαστή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν είναι μόνο για τον ιατροδικαστή. Βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα για την άρση του απορρίτου. Ναι. Ο συνάδελφός σας που είναι εκεί, στην άρση του απορρίτου υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα. Ναι. Αναλύθηκε στο χτες και στο πριν, αλλά δεν ρωτάτε ένα σημαντικό. Ποιος είναι ο αριθμός που κάλεσε την Ειρήνη να φύγει από το σπίτι το μεσημέρι του Σαββάτου? Μακάρι να το γνωρίζαμε, να το μεταφέραμε και στο κοινό. Αυτοί που διαρρέουν τις πληροφορίες για την άρση του απορρίτου, τι ξέρουν? Ξέρουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκτός αυτό. Αυτό είναι... Ακριβώς ξέρουν αυτοί που διαρρέουν τις πληροφορίες. Αυτός που τη χρήμασε από την αστυνομία, τι ακριβώς ξέρει? Μόνο ότι έστελνε στο γιατρό και είχε αναπάντητες κλήσεις. Γιατί δεν μας λένε ποιος είναι ο αριθμός και τις κλήσεις μετά από αυτό, για την άρση του απορρίτου? Σε μια ερώτηση στον κύριο Ιατροδικαστή. Όχι, μην φύγετε από αυτό το θέμα. Ένα λεπτό. Ναι. Αν θέλετε να μου απαντήσετε. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω. Θα σήμαινε... Ο συνάδελφός σας που μεταφέρει τις πληροφορίες. Ο συνάδελφος, όπως είπαμε, πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά. Εξηγήσαμε και το είπα και εγώ, είναι πληροφορίες του πρώτου θέματος αυτές. Δημοσίευμα. Όχι δικές μας. Μάλιστα εχθές, επειδή δεν θέλαμε να μεταφέρουμε πληροφορίες τρίτων χωρίς να τις διασταυρώσουμε, ζήτησα από τον συνάδελφο τον κύριο Γκιουζέλη να πάρει τον αδερφό της Ειρήνης και να τον ρωτήσει εάν το μήνυμα που αναφέρεται προς το δικό του κινητό από την Ειρήνη, το μήνυμα που αναφέρεται στο δημοσίευμα, εάν το μήνυμα είναι αληθινό, αν έχει σταλεί. Και ο αδελφός της Ειρήνης πράγματι το επιβεβαίωσε στο Γκλοντιάν και γι' αυτό μεταφέρθηκε από εμάς αυτή η πληροφορία. Αλλά εμείς πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία δεν έχουμε. Αν είχαμε, θα σας απαντούσα αν την κάλεσε κάποιος στο κινητό. Αν έχετε εσείς κάποια... Ορίστε. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πρωινές εκπομπές έχουμε. Δεν γνωρίζω αν έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι πρόσβαση. Θα ενημερώνω εγώ λοιπόν ότι σε πρωινές εκπομπές αναφέρθηκαν οι περισσότερα πράγματα. Ναι. Okay. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία έχουν γραφτεί σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως ανέφερα εδώ, και τουλάχιστον ένα μήνα. Είχαμε επιλέξει να μην τα μεταδώσουμε αυτά τα στοιχεία. Συγγνώμη, η άρση του απορρίτου δεν είναι ένα μήνα. Τα στοιχεία αυτά με τις κλήσεις είχαν αναφερθεί εδώ και ένα μήνα. Η άρση του απορρίτου έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες. Οι πληροφορίες τις οποίες αναφέρετε εσείς αναφέρονται στην άρση του απορρίτου? Όχι, ήταν ένα συνδυασμός. Οι πληροφορίες αυτές που αναφέρθηκαν είναι η άρση απορρίτου, όμως πριν ένα μήνα περίπου, προφανώς από διαρροή καταθέσεων μαρτύρων της υπόθεσης, είχαν αναφερθεί πάλι κλήσεις που είχαν γίνει με την Ειρήνη και με κάποιους μάρτυρες της υπόθεσης. Είναι ένας συνδυασμός πληροφοριών. Το βασικό ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που σας είπα. Εσείς έχετε πληροφορία ότι κάποιος έκανε κλήσεις στο κινητό της Ειρήνης την ημέρα που εξαφανίστηκε και ότι δεν αναφέρεται ποιος την έκανε, πότε και γιατί? Δεν ξέρω αν αναφέρεται. Ξέρουμε ότι η Ειρήνη επέστρεψε στο σπίτι και μετά από αυτό δέχτηκε ένα τηλεφώνημα με το οποίο έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει ουσιαστικά πράγματα. Δίπλωμα, άλλα στοιχεία που παίρνουμε μαζί μας όταν φεύγουμε από το σπίτι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας μεταφέρεται. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Τι απαντάμε. Είναι πολύ... Αν ήταν ερωτευμένη και καλούσε το γιατρό τις προηγούμενες μέρες με αναπάντητες κρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και επειδή οι διαρροές είναι συγκεκριμένες, σε αυτό ναι. Θα σας δώσω απόλυτο δίκιο, είναι συγκεκριμένες, έχετε απόλυτο δίκιο πόσο αυτό το στοιχείο που ίσως είναι το σημαντικότερο της υπόθεσης δεν έχει διαρρεύσει και έχουν διαρρεύσει άλλα τα οποία δεν έχουν να κάνουν άμεσα με εκείνη τη στιγμή και η μέρα της εξαφάνισης. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κάνετε καλά και το επισημαίνετε. Να θέσω ένα ερώτημα στην δικηγόρο. Βεβαίως. Η διαδικασία αυτή που των διαρροών, των blogs και των λοιπόν νομικά υπόκειται σε έλεγχο. Εμείς ως οικογένεια, εφόσον δεν ενημερωνόμαστε για τη διαδικασία, μπορούμε να απευθυνθούμε εναντίον αυτών που κάνουν, που εκφράζουν τη δημοσιότητα τη διαρροή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς να πούμε ότι τα στοιχεία που διαρρέουν με έναν τρόπο επιρρονίουν, επιστηρίζουν πάντα από την αρχή πεποίθηση, ως φαίνεται, της αστυνομίας, ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Δηλαδή, πριν μπουν πραγματογνώμονες... Αφήστε τώρα, είχε κλείσει η υπόθεση. Είπε, είχε κλείσει η υπόθεση. Εντάξει. Περιμένετε, συγγνώμη. Σας λέω, η υπόθεση μέχρι να μπουν δικηγόροι και πραγνωματογνώμονες που εισφέραμε, είχε κλείσει, σας λέω. Ακούστε με και λίγο. Μάλιστα υπήρξε αντιπαράθεση. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό που είπατε. Μόλις ολοκληρώσω αυτό. Υπήρξε δημόσια αντιπαράθεση αστυνομικού με τον συνήγορο της οικογενείας, τον κύριο Ταούξη, ότι ναι, είναι αυτοκτονία και γιατί το λες εσύ αλλιώς. Σε αστυνομικός άλλο είπε στον κύριο Ταούξη. Ναι, βεβαίως. Υπήρξε, σας λέω, δημόσια αντιπαράθεση. Δεν ξέρω αυτό τι και αστυνομικός ήταν αυτός. Εγώ θα σας μιλήσω ως συνδικαλιστής αστυνομικός. Ναι, αναρωτιέμαι όμως. Όταν διαρρέει... Θέλετε να αφήσετε κανένα να μιλήσουμε. Βεβαίως. Μόλις ολοκλήρωσω αυτό, ό,τι θέλετε. Όταν διαρρέει η τοξικολογική έκθεση, γιατί δεν διαρρέει ολόκληρη, αλλά επιλεκτικά ο καπνός, επιλεκτικά το αλκοόλ που μπορεί να είναι και από τη σύψη, και όχι και τι άλλο υπήρχε και αφήνεται έτσι μία περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι αυτή είχε πιει και ένα κουτί χάπια, να το πω ελεύθερα, ναι, και πήρε και το αλκοόλ και πέθανε. Έχουν διαρρεύσει λοιπόν ότι υπήρχαν και αντικαταθλητικές ουσίες και αυτές. Αν δεν μας λένε τι ήταν αυτό, μισό χαπάκι. Ναι. Και αντιστοίχως αυτό που λέει ο εξάδελφός της, γιατί διαρρέουν τα τηλέφωνα που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση ενδεχομένως της ερωτικής απογοήτευσης, αλλά όχι το τηλέφωνο που την ξεσήκωσε από το σπίτι της και την πήγε σε ένα ερημικό μέρος και τη βρήκαν όπως τη βρήκαν δύο μέρες μετά, χωρίς τα πράγματά της που μας λέει. Το τηλεφώνημα αυτό έγινε παρουσία τρίτων, δηλαδή ήταν μπροστά τα παιδιά της. Εσείς πώς το γνωρίζετε το τηλεφώνημα, ήταν μπροστά κάποιος... Όχι, από όσα διαρρεύουν. Και από τον ξάδερφο ο οποίος την άφησε για να πάει σπίτι να κάνει δουλειές. Ήταν ο αδερφός τον οποίο είχαν πάει στο Αγρίνιο να πάρουν το αυτοκίνητο. Ολοκλήρωσε κάποιες δουλειές στην αποθήκη και του είπε ότι πάω σπίτι να τελειώσω τις δουλειές. Αυτή είναι η κατάθεση. Και από αυτό μετά υπάρχει ένα τηλεφώνημα το οποίο την έβγαλε από το σπίτι. Χωρίς δίπλωμα, χωρίς πράγματα μαζί. Άρα αυτό το τηλεφώνημα εσείς το γνωρίζετε από διαρροές και είπατε από τον ξάδελφο. Όχι προσωπικά. Όχι προσωπικά. Όχι. Είπατε όμως ότι ο ξάδελφος άκουσε αυτό το τηλεφώνημα, ήταν παρόν. Όχι. Όχι. Ο ξάδελφος ήταν δύο λεπτά πριν παρόν που την άφησε να πάει σπίτι. Μάλιστα. Γιατί μπορώ να πάρω λίγο το τηλέφωνο. Αν έχετε την καλοσύνη, μια ερώτηση στον κύριο Τριοδικαστή. Ναι, βεβαίως. Μπορώ. Ναι, ναι. Μπορεί να μας περιγράψει ποια είναι η εικόνα ενώ μια σωρού, ενός ασθενή που πιάτε από δηλητηρίας από μονοξίδιο του άνθρακα. Κοιτάξτε, το χαρακτηριστικό τώρα πάλι μπαίνω σε λεπτομέρειες που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο. Εσείς θα πείτε γενικά χαρακτηριστικά, κύριε Κούτση, όχι είναι το συγκεκριμένο. Το πλέον χαρακτηριστικό νεκροτομικό έβριμα είναι η βαθιά ερυθρή έως χρώμα του κερασιού χρειά των πτωματικών υποστάσεων. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και μετά έχουμε και κάποια νεκροτομικά ευρήματα. Τι είναι οι πτωματικές υποστάσεις, δεν λοιπόν, είμαστε οι ιατροδικαστές, ναι. Δεν το καταλάβαμε, συγγνώμη. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Κατά κύριο λόγο στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος, εκεί που λιπνάζει το αίμα όταν έχει πάρει αυτή τη στάση το πτώμα, σε αυτή τη στάση ανέβρασης, εκεί υπάρχει
πιο έντονο χρώμα, περιγραφή λόγω της καθίζησης του αίματος. Άρα στα σημεία που ακουμπούσε, δηλαδή, στα σημεία που ακουμπούσε η Ειρήνη πίσω στο αυτοκίνητο, εκεί λοιπόν που έχει μαζευτεί το αίμα είναι έντονο κόκκινο, λέτε το σημείο, το είναι δέρμα πίσω. Είναι περισσότερο έντονο το χρώμα από ό,τι είναι συνήθως. Πιο έντονο κόκκινο. Ναι, τι άλλο χαρακτηριστικό έχει. Ο αδερφός είχε πει, αν θυμάμαι καλά, να μου πει και ο κύριος Ζήκος, ότι η Ειρήνη είχε βρεθεί, το σώμα της ήταν σε τέλεια κατάσταση σχεδόν και το κεφάλι της παραμορφωμένο. Τα λέω σωστά, κύριε Ζήκο? Δεν την είχε. Την είδε ενδεδειμένη. Την είδε ντυμένη ο αδελφός. Δεν έχει δει τα σημεία στα οποία αναφέρεται ο κύριος Κούτσης. Δεν τα έχει δει, ναι. Τα ρούχα είχαν τραβηχτεί και είδε το σώμα. Το σώμα ήταν ανέπαφο. Είδε το σώμα που ήταν και το κεφάλι ήταν κλιματώδε. Έχω την εικόνα και εγώ όταν την πήραμε από το Γραφείο Τελετών για την Υγεία. Έτσι, το οποίο δείχνει ένα κλιματώδε κεφάλι, την εικόνα που έχουμε όταν χτυπούμε ένα πρόσωπο μανιωδώ. Έτσι, και μια μύτη σπασμένη. Έχω φωτογραφία. Δικαιολογείται αυτό από τη δηλητηρία σαν το μονοξίδιο τρόφιμο? Αυτές οι φωτογραφίες, η σπασμένη μύτη και η βηματώδης κατάσταση, αυτές οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εντός της δικογραφίας εφόσον έγινε ιατροδικαστική? Να το διευκρινίσω. Γιατί... είναι η εικόνα που είχαμε όταν είδαμε την Ειρήνη στο Γραφείο Τελετών. Όχι φωτογραφία. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ότι όλα αυτά που λέτε θα πιστοποιούνται και από φωτογραφικό υλικό από την ιατροδικαστική που έγινε. Ούτως ή άλλως θα υπάρχουν στη δικογραφία μέσα. Δηλαδή, αν ήταν έτσι το κορίτσι, θα υπάρχει φωτογραφία. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει διαρρέσει. Υπάρχει μόνο το πιστοποιητικό, το οποίο λέει ότι ήταν άγνωστη αιτία θανάτου. Υπάρχει μόνο το πιστοποιητικό, το οποίο λέει ότι ήταν άγνωστη αιτία θανάτου εν αναμονή ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Έχουμε αυτό. Πρέπει και καθιστή. Δικαιολογούνται επιπτωματικές υποστάσεις σε ένα καθιστό άτομο. Έχουμε τέτοια συμπτώματα στο πρόσωπο από την δηλητηρίαση από μονοξίδιο? Όχι, δεν έχουμε τίποτα από αυτά που περιγράφεται. Αλλά οι περιγραφές αυτές, αν δεν έχω δει τις φωτογραφίες και δεν έχω δει και την έκθεση νεκροτομής και νεκροψίας. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, το είδημα σημαίνει πρίξιμο, απλά ελληνικά. Ειδηματώδες είναι προφανώς το πρόσωπο για κάποιο λόγο της κοπέλας ήταν πολύ πρισμένο, να ακριβώς, το πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Από τι μπορεί να έχει προκύψει αλλά αυτό? Μέχρι πρότινος μου έχετε αναφέρει ότι ήταν σύψη και προχωρημένη σύψη. Η σύψη... Προχωρημένη όχι. Σάββατο εξαφανίστηκε, βρέθηκε Δευτέρα μεσημέρι. Έχει αναφερθεί ότι είχαμε έντονα τα απτωματικά φαινόμενα της ύψης. Δεν ξέρω, δεν είμαι ιατροδικαστής, αλλά Σάββατο εξαφανίστηκε, Σάββατο απόγευμα η κοπέλα φέρεται ότι πέθανε και Δευτέρα μεσημέρι τη βρήκανε. Εντός του οχήματος, κλειστό. Ακριβώς, που είχαν αναπτυχθεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχανε, ναι. Λόγω της φωτιάς. Σε σχέση με την εποχή ήταν τελείως διαφορετικό το περιβάλλον εντός του αυτοκινήτου σε σχέση με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, όταν μιλάμε για χειμερινή περίοδο, σημαίνει ότι τα πτωματικά φαινόμενα δεν προχωράνε λόγω του ψύχους. Όταν όμως μιλάμε για ένα κλειστό χώρο στο οποίο έχουν αναπτυχθεί υψηλές θερμοκρασίες, σημαίνει ότι αντίστοιχα επιταχύνονται αυτά τα φαινόμενα και μπορούμε να έχουμε σύψη και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά από εκεί και πέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά χωρίς να έχω δει φωτογραφίες. Γιατί μπορεί κάτι εσείς να το εντοπίζετε, να σας έχει εντυπωσιάσει. Αλλά εμένα σαν ιατροδικαστή να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Αυτό το έντονο πρίξιμο στο κεφάλι μπορεί να προκύψει από τη διαδικασία της ύψης. Μπορεί να είναι και από σύψη. Αλλά μου αναφέρατε ότι αυτό το... Πώς? Δεν αφορούσε όλο το σώμα. Έχετε δει όλο το σώμα. Δεν αφορούσε το σώμα. Όχι. Είναι μαρτυρία του αδελφού ότι το σώμα ήταν ανέπαφο. Θέλω να πω την είδε την Ειρήνη χωρίς τα ρούχα ο αδελφός της. Τραβηγμένα τα ρούχα, όχι χωρίς, με τραβηγμένα. Και το σώμα ήταν ανέπαφο. Θα προτιμήσω να κάνω... Άγι, μια ερώτηση μπορεί να κάνω, άλλη μια τελευταία ερώτηση και να σας αφήσω. Ναι, βεβαίως. Ο συνηθέστερος τρόπος αυτοκτονίας με μονοξίδιο, ποιος είναι κύριε αυτοκίνητο, κύριε Κουτζή? Σύμφωνα με... Με το αυτοκίνητο ή σωλήνας από την εξάρτηση? Υπάρχει καταγραφή και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα περιστατικά των αυτοκτονιών με μονοξίδιο
που αφορούν εντός οχημάτων ναι. και περνάνε ένα σωλήνα, έτσι ακριβώς κάποιος σας το έχει πει προφανώς, ναι. κάποιος ειδικός, περνάνε σωλήνα από την εξάτμιση ναι, στο, μέσα ναι. στο αυτοκίνητο. Τώρα μην πω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να δίνω τρόπους. Ακριβώς. Τι να το λέμε σκεφτόμουν τώρα, ακριβώς. Την ώρα που πήγαμε ναι, να τον αφέρουμε. Ναι. Ας είμαστε πολύ λοιπόν. Συνοπτικοί με μια απλή αναφορά, ναι. να μην εξηγήσουμε και πολλά. Μα το έχω υπάρχει, πει από την αρχή. Ναι. Ας το πούμε έτσι, ένας πιο εύκολος, ας το πούμε λιγότερο επώδυνος, χωρίς φωτιά τρόπος για να δώσει κανείς τέλος στη ζωή του, μας λέτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λέτε γιατί η Ειρήνη να βάλε φωτιά στο αυτοκίνητο και να απομόνησε και να πέρασε όλα αυτά. Επειδή η Ειρήνη δεν θα διάβαζε, δεν θα έκανε κάτι τέτοιο μόνη της. Επειδή η Ειρήνη δεν θα έκανε κάτι τέτοιο μόνη της, το ψάξιμο του υπολογιστή της, αν αναζητούσε τρόπους τέτοιους, θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλήθεια. Έτσι ερευνήθηκε. Αλήθεια. Το ιστορικό των αναζητήσεών της στο Google. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Είμαστε 40 μέρες μετά, διαρρέουν οι πληροφορίες. Εμείς δεν έχουμε απαντήσει σε απλά πράγματα. Έτσι. Ότι τα κάνουμε εμείς που δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε CSI. Δίκιο έχετε. Και παραβιάζεται το καθήκον της μυστικότητας προανάκρισης. Και για να σταματήσει και αυτό το παραμύθι, το Viber παραβιάζεται. Χακάρετε το Viber. Χθες εγώ χακάρισα το δικό μου. Θέλω. Με τον υπολογιστή μου και με το κινητό μου δίπλα θα χάρισα το δικό μου. Το Viber χακάρεται. Εντάξει, κοιτάξτε, το Viber είναι μια πικρή ιστορία παγκοσμίως. Αυτά δεν αφορά στην Ελλάδα η λειτουργία του. Είναι πικρή ιστορία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα η αστυνομία με το Viber. Αυτό είναι γεγονός καταγεγραμμένο. Τώρα, αν κάποιος χάκαρε τη Ειρήνη στο Viber, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ούτε κανείς, παρά μόνο η αστυνομία, αν έχει κάποιο στοιχείο, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρω. Εγώ απλώς σας λέω ότι χάκαρα το δικό μου από τον υπολογιστή μου στο τραπέζι με το κινητό μου δίπλα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω συγγνώμη για τον τόνο. Όχι, αλλά αντιλαμβάνεται ότι 40 μέρες μετά είμαστε στο σκοτάδι. Βοηθήσατε πολύ τη συζήτηση. Κάνατε πολύ καλά που μιλήσατε. Γιατί να θέσετε. Βοηθήσατε με τα ερωτήματά σας τη σκέψη μας και τη συζήτηση που κάνουμε γύρω από το θέμα. Ελπίζω να βοηθήσει και αυτός που κάνουμε την έρευνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τατιάνα, θέλω να μεταφέρω κάποια λόγια του αδερφού, του Γιώργου του Λαγούδη. Βεβαίως. Γιατί έχουμε και τον κύριο Καλιακμάνη. Εμείς μεταφέρουμε απλά τα λόγια του. Είναι, πώς να το πω, εξαγριωμένος με τη στάση της αστυνομίας, όχι του κύριου Καλιακμάνη συγκεκριμένα, γιατί ορισμένοι κύκλοι διαρρέουν συγκεκριμένα και αυτό τους στερεί την ικανότητα και την ευκαιρία να βρουν την αλήθεια. Αυτή η οικογένεια ζητάει δικαίωση απέναντι σε αυτούς τους κύκλους που διαρρέουν κάποια πράγματα και μάλιστα δεν τους βοηθάνε στο να βρεθεί η αλήθεια. Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του αδερφού. Εντάξει, να δείτε. Η οικογένεια έχει το άλοθη, γιατί έχει την πίκρα της, να είναι αγανακτισμένη, να επιτεθεί ακόμα στην ελληνική αστυνομία. Δικαιολογείται. Αυτή η συμπεριφορά δικαιολογείται σε ανθρώπους που έχουν χάσει προσφυλή πρόσωπα. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Εγώ θέλω να συμμεταφέρω αρχικά την αγανάκτηση των συναδέλφων, των συνδικαλιστών εκεί στην Ακαρνανία, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, για αυτά που λέγονται συνεχώς για την αστυνομία. Γιατί δεν θίγουν μόνο το θεσμό της αστυνομίας. Θίγουν τον αστυνομικό, τον άνθρωπο των 700 ευρώ που κάνει τη δουλειά του. Άκουσα πολλά, ακούω πολλά, ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Πώς το ξέρετε? Ξέρετε τη δικογραφία? Έχετε διαβάσει τη δικογραφία? Έχει αναλάβει εκεί τη δικογραφία, προϊστάμενος της δικογραφίας, της υπόθεσης, είναι εισαγγελέας. Ένας εισαγγελέας ο οποίος, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι κάτω, δεν αφήνει να πέσει τίποτα. Κάτω, τα κοιτάει όλα, τα προσέχει όλα. Εξαιρετικό είναι. Αυτές είναι και οι δικές μας πληροφορίες. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Πραγματικά, τώρα, για να τα πάρουμε από την αρχή. Αυτά που άκουσα εδώ, δηλαδή, ποιος ορίζει, ποιος είναι επώδυνος και ποιος είναι ανώδυνος? Υπάρχει επώδυνος και ανώδυνος θάνατος?
Η τοξικολογική θα μας πείτε πώς διέρευσε σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Λοιπόν, αυτό να μας πείτε. Ή αυτό που είπε, το άλλο που είπατε. Ο θεσμός είναι υπονομευμένος. Δεν υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα που να είναι κανονικός. Ωραία, ολοκληρώσατε προηγουμένως να πω κι εγώ. Μπορώ. Σας ακούω. Πώς διέρευσε η τοξικολογική σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εγώ δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι στην υπόθεση. Τι όμορφη που είμαστε όλοι. Ακούστε λίγο, κυρία μου. Μιλήσατε για αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, την ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία? Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε τα στοιχεία η αστυνομία να τα έχει συλλέξει. Μπορείτε να με απαντήσετε. Θα σας πω. Ναι, πέστε. Πριν χρειαστεί δικηγόρος και 7 πραγματογνώμονες να επέμβουν για να γίνει σωστή δουλειά. Η αστυνομία που είπε ότι είναι αυτοκτονία. Πέστε μου αυτό. Πού είπε η αστυνομία? Σας εξήγησα, είχε κλείσει ο φάκελος. Είπε η αστυνομία ότι είναι αυτοκτονία? Βεβαίως, είχε κλείσει ο φάκελος. Πού το είπε αυτό? Είχε ολοκληρώσει τον κύκλο. Δεν μου λέτε που το είπε αυτό. Σας λέω. Είχε ολοκληρώσει κύκλο καταθέσεων και αυτοψιών και όλων των προανακριτικών πράξεων και περίμενε μόνο την τοξικολογική. Δεν είχε πάει ούτε στον εισαγγελέα, ούτε υπήρχε ποινική δίωξη, άσκηση, τίποτα δεν υπήρχε. Ούτε άρση απορρίτου, που ξέρουμε ότι η αστυνομία σε 3 ώρες κάνει άρση απορρίτου. Με διάταξη του εισαγγελέα ζητάει ότι... Αφού δεν ξέρετε τη δικογραφία, πού ξέρετε δεν γίνεται? Θα σας πω πώς το ξέρω. Γιατί ο κύριος Ταουξής, αφού, όχι καθόλου, αφού επενέβη λοιπόν με τους πραγματογνώμονες και μίλησε με τον κύριο Πέτρο, τότε ο κύριος Σαγκερέας επενέβη και πήρε τον έλεγχο της δικογραφίας στα χέρια του. Να ανακαλυφθεί η αλήθεια ή να αποδείξει την ανθρωποκτονία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Ταουξή.